Καταρχήν πρέπει να παραδεχτώ ότι δυστυχώς ό,τι κάνει κανείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χάνεται μέσα στη δίνη της εσωστρέφειας που επικρατεί στην Κύπρο, του πολέμου όλων εναντίον όλων. Δυστυχώς. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο μακράν επίτευγμα των Κυπρίων Ευρωβουλευτών από τότε που υπάρχουμε στην Ευρωβουλή, από το 2004, ήταν και έργο δικών μου. Το λέω για λόγους μετριοπάθειας. Ήταν έργο δικών μου η συμπερίληψη της μετεξέλιξης στην έκθεση προόδου για την Τουρκία. Ότι η λύση στο Κυπριακό πρέπει να αποτελεί μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συζητώ με το γραφείο του κυρίου Γιούγκερ την εγκαθίδρυση στην Κύπρο με τη λύση ενός σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού. Να μην χαμηλώσουμε τον πήχη. Δεν θα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί όμως να είναι μέρος των λειτουργιών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρότεινα τη δημιουργία ενός σχολείου προτύπου, υψηλών προδιαγραφών, δικοινοτικού, τρίγλωσσου, στο οποίο θα πηγαίνει όποιος θέλει, αλλά που στη συνέχεια θα βγαίνουν παιδιά που θα θέλουν να λειτουργήσουν τη λύση. Αυτό θα το έχουμε ανάγκη. Πρότεινα όπως ένας εκ των υπουργών Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα πρέπει να τη χάνει κοινής αποδοχής για να αμβληθεί λίγο ο φόβος ότι τους Τουρκοκύπριους υπουργούς θα τους διορίζει η Τουρκία. Σαν αντιπρόεδρος της Μειχτής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας έκανα πολλές επισκέψεις στην Τουρκία και τον γύρω κόσμο, στο Διάρμπακιρ, για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά ταυτόχρονα να κρατούμε σταθερό το κέντρο μας, χωρίς να οφαλοσκοπούμε. Και το κέντρο μας είναι η Κύπρος, να το κρατούμε σταθερό. Στο μέλλον, προς την ίδια κατεύθυνση, σταθερά, ψηλά οι προσδοκίες του λαού μας, χωρίς να χαμηλώνουμε τον πήχη, αλλά με υποσχέσεις που θα μπορούμε να υλοποιήσουμε.